με την εσωμάτωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να φτάνει το 100%, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το δίδυμο της δεύτερης Κυριακής θα είναι η Χρήστος Μέτιος και Χριστόδουλος Τοψίδης. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επικεφαλής της νέας περιφερειακής αναγέννησης Χρήστος Μέτιος προηγείται στη Γενική Κατάταξη με διαφορά 4 περίπου ποσοστιαίων μονάδων του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλου Τοψίδη. Ακολουθεί ο Κώστας Κατσιμίγας, ο οποίος κατατάσσεται τρίτος. Βέβαια, το παρασκήνιο που δημιουργείται είναι το τι θα στηρίξουν την επόμενη ημέρα και την δεύτερη Κυριακή των εκλογών οι υποψήφοι περιφερειάρχες, οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Εγώ έχω συγκαλέσει τις ομάδες μου, την ομάδα μου μάλλον σε δύο φάσεις, για να μην τους ταλαιπωρώ, μία στην Αλεξανδρούπολη και μία στην Καβάλα, για αύριο και μεθαύριο. Πρώτα θα γίνει λοιπόν η διαβούλευση και την Πέμπτη θα κάνουμε ανακοίνωση για το αν θα στηρίξουμε κάποιον. Σε αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων, να δούμε ποιοι εκλέγονται, πού εκλέγονται, διότι αυτή τη στιγμή μόνο η Κομωτινή είναι ξεκάθαρη. Στην διάψευση των δημοσιευμάτων περί στήριξης του κυρίου Τοψίδη προχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης περιφέρειας Εδράς, Κωστής Σιμιτσής. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το σκηνικό, ναι. Γιατί έμαθα ότι κυκλοφόρησε κάποιες φήμες που δεν, βέβαια, που δεν είναι αληθινές, ότι τα έχω βρει με τον ευρύτη υποψήφιο. Δεν πρόκειται να τα βρω με κανέναν, ούτε με τον Κομωτινέ, ούτε με τον Ευρύτη. Η παράταξή μας θα περιμένει το αποτέλεσμα όπως θα το κρίνει ο λαός. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός του ιδιαίτερα αυξημένου ποσοστού που συγκέντρωσε η παράταξη Περιφερειακής Σύνθεσης στην Καβάλα έναντι της νέας περιφερειακής αναγέννησης. Μάλιστα, ήδη πηγές κάνουν λόγο πως σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η υποψηφιότητα του Θόδωρου Μαρκόπουλου, ο οποίος συγκέντρωσε και τους περισσότερους ψήφους στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αύξηση της Περιφερειακής Σύνθεσης φαίνει σε σκέψεις και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το επίσημο χρήσμα έχει δοθεί στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επικεφαλής της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης επίσημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Χρήστο Μέτιο. Το ίδιο συνέβη φυσικά και στην Περιφερειακή Ενότητα της Θάσου, όπου και εκεί προηγείται ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Εντάξει, πρώτος στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Τοψίδης, δεύτερος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με 30% περίπου έναντι 34% του Χρήστου Μέτιου που έχει και την επίσημη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί οι δύο θα είναι η μονομάχη του δευτέρου γύρου. Ασφαλώς είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, δεδομένου ότι και οι δύο προέρχονται από τον ίδιο χώρο, πριν όμως ο Χρήστος Μέτιος είναι ο επίσημος χρησμένος εντός εισαγωγικών και εκτός, γιατί αυτό ισχύει, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούμενο λοιπόν είναι από εδώ και πέρα, εφόσον και οι δύο προέρχονται από τον ίδιο χώρο, να γίνουν οι σχετικές επαφές και κινητοποίησεις προκειμένου να βρεθεί ο κοινός τόπος. Αυτό θα έπρεπε να κάνουν για μένα και με δική του πρωτοβουλία πρώτα ο Χρήστος Μέτιος. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα κλίμα στην Καβάλα όπου διαρρέουν φήμες για διάφορους και διάφορα. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν κάνει καλό εν ώψη της δεύτερης Κυριακής. Είναι η ώρα των διαβουλεύσεων, αυτό γνωρίζω ότι κάνει η κυρία Τσανάκα εν ώψη της δεύτερης Κυριακής, να αναζητήσει δηλαδή τις συνεργασίες που θα της επιτρέψουν να διατηρήσει την πρωτιά που κατέγραψε στον πρώτο γύρο. Και με αυτό, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να ασχολούνται και στο συνδυασμό του Χρήστου Μέτιου. Όλα τα άλλα είναι κριτική, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στο μέσον της μάχης. Πρώτα τελειώνουμε τη μάχη και μετά κάνουμε απολογισμό, κάνουμε λογαριασμό, ψάχνουμε να βρούμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Επομένως, για μένα αυτό θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εάν μου ζητηθεί να συνεισφέρω, ευχαρίστω θα το κάνω αύριο που θα είμαι πίσω στην Καβάλα. Ως απάντηση στις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο Περιφερειάρχης και επικεφαλής της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης τόνισε τα εξής: «Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο τώρα και τις δηλώσεις του κύριου Παναγιωτόπουλου. Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, έχω τοποθετηθεί. Έχω δημόσια δηλώσει τη θέση μου και η οποία ισχύει απόλυτα και η οποία έχει να κάνει τη συνεργασία με όλες τις παρατάξεις, εκτός από εκείνη την παράταξη, η οποία δεν σέβεται την παράταξη του κυρίου Μέτιου».
Σε επικοινωνία του ένα τσάνε με τον επικεφαλή της Περιφερειακής Σύνθεσης Χριστόδουλο Τοψίδη, ο ίδιος τόνισε πως η Περιφερειακή Σύνθεση θα συνεργαστεί με όλες τις παρατάξεις, ακόμη και του κυρίου Μέτιου. Τέλος, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Καβάλας, Χαράλαμπος Δράκος, ανέφερε τα εξής. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα συζητηθεί στην Ομαρχιακή Επιτροπή που θα συνεδριάσει στην Καβάλα το απόγευμα της Τετάρτης. Δημοσιογραφικές πληροφορίες επίσης κάνουν λόγο πως επίσημες δηλώσεις από το κόμμα θα υπάρξουν μετά τις εκλογές, ενώ μάλιστα αναμένεται να συνεδριάσει και η Ομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπου και εκεί θα συζητηθεί το πολύ συζητημένο αυτό θέμα με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, σε επικοινωνία του ένα Channel με τον επικεφαλής της Ανταρσίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θοδωρή Περεντίδη, αλλά και τον επικεφαλής της Αδέσμευσης Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης Ανδρέα Καραγιώργη, οι οποίοι διαθέτουν από μία έδρα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο επίσημες ανακοινώσεις περιστήριξης σε έναν από τους δύο υποψηφίους περιφερειάρχες θα υπάρξουν το επόμενο χρονικό διάστημα.